βίντεο με πιθανούς βομβιστές αυτοκτονίας και επίθεση με RPG στο νοσοκομείο Ελ-Ραντίση στη Γάζα, ανήρτησε η Χαμάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βίντεο αναδημοσίευσε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος Εμμάνουελ Φαμπιάν και δείχνει τρεις ενόπλους μαχητές της Χαμάς να μπαίνουν στο νοσοκομείο και να ακολουθούν δύο διαδοχικές εκρήξεις. Στο βίντεο της Χαμάς φαίνονται τρεις άντρες, τους οποίους περιγράφει ως μαχητές του μαρτυρίου, να εντοπίζουν δυνάμεις του IDF στο νοσοκομείο και να μπαίνουν τρέχοντας στο κτίριο. Στη συνέχεια, ένας τέταρτος μαχητής που παρέμεινε στο ίδιο σημείο ρίχνει βολή RPG στο νοσοκομείο και ακολουθεί άλλη μία έκρηξη άγνωστης προελεύσεως. Σύμφωνα με τον Φαμπιάν, ο Ισραηλινός στρατός έχει ξαναβρει στο παρελθόν παρόμοια εκρηκτικά γυλαίκα στη λωρίδα της Γάζας. Ένα βίντεο που δημοσίευσε η Χαμάς δείχνει τρεις ένοπλους μαχητές να τρέχουν στο νοσοκομείο Ραντίση της πόλης της Γάζας, αφού φαίνεται να εντόπισαν εκεί δυνάμεις του IDF. Η Χαμάς περιγράφει την τριάδα ως μαχητές του μαρτυρίου, υποδεικνύοντας πιθανώς ότι είχαν γυλαίκα αυτοκτονίας. Το βίντεο δείχνει δύο εκρήξεις. Η πρώτη φαίνεται να είναι μετά από βολή RPG που εκτόξευσε η Χαμάς στο κτίριο του νοσοκομείου, ενώ η προέλευση της δεύτερης είναι ασαφής. Ο Ισραηλινός στρατός έχει δείξει στο παρελθόν στοιχεία για γυλαίκα αυτοκτονίας της Χαμάς που βρέθηκαν στη λωρίδα της Γάζας, έγραψε ο Ισραηλινός δημοσιογράφος. Μπορείτε να δείτε το βίντεο της Χαμάς στο site μας nemesisd.gr και στο link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο nemesisd με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesisd.gr.